Jeszcze ja Tomb Raider, do tych gdy poszyste. Ale no widzisz to kanale. To śmy nowe video Europa na jedni Almera. Primero pijenom je jedo synergio, jedo šibiega tom koš PDF. Te opas kadalavate, avto avto pojne. Ότι έκανα σέρβις στο Honda το Civic τον F που έχω των 6.000 χιλιόμετρων αλλά ενώ ήθελα να το γράψω εκείνη τη μέρα δηλαδή που θα πήγαινα στο συνεργείο μήπως και έγραφα και κάνα βίντεο μέσα στο συνεργείο ανακαλύπτω εκείνη τη μέρα ότι η κάμερα μου βγάζει ένα σφάλμα ότι δεν γνωρίζει την κάρτα SD βάλε βγάλε βάλε βγάλε την κάρτα SD δεν αλλάζει τίποτα οπότε πήγε χαμένη μέρα, δεν έγραψα, δεν κατάφερα να γράψω βίντεο εντάξει λύθηκε το πρόβλημα, εύκολο ήτανε έπρεπε να βγάλω το αρχείο μέσα από την κάρτα SD και να τα ξαναπεράσω αλλά έχασα μία μέρα που θα μπορούσα να βγάλω βίντεο γιατί δεν είχα και την παλιά μου κάμερα μαζί βέβαια άντε και αν την είχα πως τα έγραφα ήχο έπρεπε να το γράψει χωρίς τα βάλει οπότε δεν είπα έχασα όλη τη μέρα για βίντεο αυτό λοιπόν τώρα πήγαμε την Παρασκευή 10 Μαρτίου νομίζω είχε ή 10 ή 11, 10 όπως θυμάμαι και αλλάξαμε σε αυτό το σέρβις αλλάξαμε λάδια φίλτρο λαδιού αλλάξαμε, ρυθμίσαμε βαλβίδες και ρυθμίσαμε και την αλυσίδα εδώ να πω ότι η Honda λέει σέρβις αλλαγή λάδια ας πούμε με βάση το manual έχει το πρώτο σέρβις στα 1000 χιλιόμετρα που έγινε και το δεύτερο στα 6.000 εγώ να σας πω την αλήθεια δεν μπορώ να τα αφήσω τόσο πολλά χιλιόμετρα τα λάδια μου είναι ένα μονοκίνητο μηχανάκι με παίρνει 950 γραμμάρια μαζί με αλλαγή φίλτρου εντάξει μου φαίνεται πάρα πολύ να τα αφήσω για τόσο χιλιόμετρα οπότε στις εγώ ας μην ήταν να πάω στο συνεργείο στις 6 στις 3.500 δηλαδή 2.500 μετά το σέρβις εγώ άλλαξα τα λάδια άλλαξα λάδια και φίλτρο επειδή στις πρώτες αλλαγές εντάξει θεωρώ ότι είναι καλό να αλλάχτεί και το φίλτρο μαζί βέβαια είναι, έχει ένα ακριβό φίλτρο που χωρίς λόγο είναι ακριβό αλλά τέλος πάντων τελικά αλλάξαμε και το φίλτρο και πήγα κανονικά σε 6.000 χιλιόμετρα στο συνεργείο εντάξει γιατί έχει εγγύηση ακόμα το μηχανάκι άλλο 1,5 χρόνο ώστε σε περίπτωση που χρειαστούμε κάτι στην εγγύηση μην μας πετάξει εκτός τώρα οι βαλβίδες στην αρχή μου λέει ότι δεν χρειάζεται να τις ρυθμίσουμε ενώ το manual έγραφε ότι η έλεγχο ρύθμιση βαλβίδων μετά του λέω ας το κάνουμε καλύτερα αυτό το λέει το Μάνιον και τις κοιτάει τελικά και όντως είχαν φύγει είχαν κλείσει από ό,τι μου είπε η αλυσίδα ήθελε πάρα πολύ μάζεμα μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί είναι ένα δύναμο μηχανάκι μου έκανε τρομερή εντύπωση που ήθελε τόσο μάζεμα δηλαδή στη μηχανή πολύ σπάνια να χρειαστεί ελάχιστο μάζεμα σε 6.000 που πάω για σέρβις στο Βεστρόμ δηλαδή εδώ μου έκανε εντύπωση γιατί του είπα από μόνος μου θέλει μάζεμα για λυσίδα την έβλεπα ότι ήταν χοροπηδούσε και όντως μαζεύτηκε αρκετά α και κάτι ακόμα που μου έκανε είναι ότι μου βάλε και πλαίσιο στην πινακίδα δεν μου είχε βάλει όταν το πήρα απλά επειδή εγώ είμαι λίγο άτσαλος στο καράζ όχι άτσαλος εντάξει δεν προσέχω δεν φαίνεται καλά δεν είναι λίγο, κάνω λίγο πάζλ στο καράζ μου και όπως βάζω τη μηχανή μέσα πίσω από το μηχανάκι καμιά φορά μπορεί να χτυπήσω την πινακίδα γιατί την έχω στρογώσει και μου λέει έλα σου βάλω και ένα πλαίσιο
Για μη σου κοπεί η πινακίδα στον δρόμο. Γιατί πιάνεται μόνο από δύο βίδες πάνω η πινακίδα. Δεν έχει τετράδα, δεν μπορεί να πιαστεί με τέσσερις βίδες. Λαδάκια μου βάλε τα 10-30 της Honda. Εντάξει, δεν έχω δοκιμάσει άλλο λαδάκι και εγώ όταν κάνω μόνος μου σέρβις αυτό χρησιμοποιώ. Όταν λήξει η εγγύηση θα αρχίσω να βάζω και εγώ τα δικά μου τα λαδάκια, αυτά που θέλω να βάλω εγώ, καταλάβετε, καταλαβαίνει. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Το και φίλτρο της Honda, από όσο έχω ψάξει και μόνος μου, δεν έχει βγει με τα aftermarket φίλτρο λαδιού, οπότε αναγκαστικά βάζουμε τη Honda. Τώρα όλα αυτά στήχησαν 55 ευρώ. Εγώ τα θεωρώ πολύ τίμια. Εντάξει, μιλάμε για την προσωπία. Έγινε ρύθμιση βαλβίδων, έγινε αλλαγή φίλτρου λαδιού, ρύθμιση αλυσίδας, αλλαγή φίλ λαδιών. Εντάξει, θεωρώ ότι άντε αν πηγαίναμε σε ένα συνεργείο εκτός αντιπροσωπείας θα πληρώναμε και 15 ευρώ λιγότερο. Μπορεί. Αλλά σκεφτείτε ότι μόνος μου που παίρνω ας πούμε το φίλτρο λαδιού στοιχίζει 12 ή 13 ευρώ. 12 ευρώ σίγουρα, παίζει και 13. Μόνο το φίλτρο λαδιού. Τα λάδια σου, επειδή και αυτά τα αγοράζω μόνος μου όταν κάνω αλλαγή μόνος μου, στοιχίζει και αυτά γύρω στο 12 ευρώ. Δηλαδή έχουμε 24 ευρώ μόνο για λάδια και φίλτρο. Να πάρω μόνο τα ανταλλακτικά δηλαδή. Ρύθμιση βαλβίδων, ας πούμε, εγώ δεν ξέρω να κάνω. Εντάξει, πολλοί θα μου πείτε είναι πανεύκολο. Δεν έχω κάνει ποτέ. Μπορεί να κάτσω να μάθω κάποια στιγμή. Τώρα έχω συνεργεία εδώ και καιρό, το μοντένα στο κρίσι που είχα το παλιό. Άμα, πώς το λένε, όταν φτιαχτεί μπορεί να κάτσω να ασχοληθώ να μάθω σε εκείνο που δεν με νοιάζει αν πάρει φωτιά και δεν κάνει. Αλλά γενικά δεν έχω μάθει ποτέ να κάνω ρύθμιση βαλβίδων. Οπότε είναι μια διαδικασία που φοβάμαι να την κάνω μόνος μου. Οπότε και μετά τη λήξη της εκείς λογικά θα πηγαίνω αντιπροσωπεία ρύθμιση βαλβίδων. Ή σε κάποιο συνεργείο που θα μάθω ότι είναι καλό. Αυτό θα είναι το βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε, να είστε πάντα καλά, πάντα όρθιοι και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.